Θα καλημερίσω στη συχνότητα τον κύριο Νίκο Κοσμίδη, υποψήφιο διδάκτορα αρχιτεκτονικής στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στη Ξάνθη. Ο κύριος Κοσμίδης έχει σπουδάσει όμως ευρωπαϊκό πολιτισμό και θεολογία και συμμετείχε σε αποστολές, επιτροπές και διοργανώσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οικουμενικών οργανισμών, εργαζόμενος στη Γενέβη. Τη θεματική δηλαδή των θρησκευμάτων την κατέχει από την Καλή και από την Ανάποδη. Καλημέρα κύριε Κοσμίδη. Καλημέρα σας από την Ξάνθη και ομολογώ ότι μου άρεσε ιδιαίτερα η εισαγωγή και η αναφορά για την Καλή και την Ανάποδη πλευρά της εκκλησιαστικής και θρησκευτικής εμπειρίας. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Το νομοσχέδιο είχε εισαχθεί στη Βουλή. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί η Εκκλησία της Κρήτης ως γνωστόν υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είχε άλλη σύνοδο, εξέδωσε μία επιστολή που διαβάστηκε και ταυτόχρονα παίρνει διαρκώς δημόσια θέση. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Επειδή σας έχω ακούσει να λέτε ότι όλα αυτά στο χώρο των όσων κινούντουσαν στη θεολογία και διαθρησκευτικά, κάποιοι κρούατε την καμπάνα ότι πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν χρόνια πίσω. Το βλέπατε τι γινόταν στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Είναι έτσι? Ακριβώς. Δεν έπεσε ως κεραυνός εν εφρία η συγκεκριμένη πρόταση από το βράδυ της κυβερνήσεως. Το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες πορεύονται στην συμπερίληψη τέτοιων νόμων, οι οποίες αυτές αλλαγές προφανώς και επιφέρουν μια νέα θεώρηση σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις, τις σχέσεις πολιτών και κράτους και τις σχέσεις μεταξύ των ίδιων των πολιτών, κρατούν εδώ και αρκετές δεκαετίες, όχι μόνο χρόνια, δεκαετίες. Το θέμα είναι ότι, όπως δήλωσα και σε μια άλλη συνέντευξη, ακριβώς οι Ορθόδοξοι συγκεκριμένα ήθελα να το πούμε έτσι, να παραγνωρίσουν αυτές τις εξελίξεις, θεωρώντας ενδεχομένως ότι δεν θα τους αγγίξουν πολύ άμεσα ή ότι τα ποιμνιά τους, οι οποίοι μάλιστα είναι και ψηφοφόροι, θα συνεχίσουν να στηρίζουν μια παραδοσιακή θεώρηση, ειδικά των οικογενειακών σχέσεων ή για παράδειγμα των ζητημάτων βιοειθικής, γιατί όλα αυτά μπορεί να φαινομενικά να μην σχετίζονται, αλλά στην ουσία ακριβώς στο πλαίσιο μιας μετανεωτερικής εξέλιξης της κοινωνίας αλλάζουν θεσμούς, πραγματικότητες, καταστάσεις και κοινωνικές συμβάσεις που ήταν ενδεχομένως παραδοχές για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και αιώνες ακόμα, όπως για παράδειγμα το θέμα του θεσμού του γάμου. Στον οικουμενικό διάλογο, δηλαδή τον διάλογο μεταξύ των χριστιανικών ομολογιών, αλλά και στον διαθρησκειακό διάλογο, βεβαίως τα θέματα αυτά περί της ηθικής της θρησκείας, της ηθικής περί του ανθρώπου, της ανθρωπολογίας, της οντολογίας ακόμα, συζητιώνται και συζητιώνται όχι σε ένα επίπεδο θεωρίας, συζητιώνται σε ένα επίπεδο πράξης. Ξέρετε, θυμάμαι σε μια συνάντηση που είχαμε του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στην Αιθιοπία, ένας ορθόδοξος κληρικός, αρκετά γνωστός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε μια κατηδίαν συζήτηση, συζητώντας ακριβώς το θέμα προ-15ετία σχεδόν της αναγνώρισης, της θεσμικής αναγνώρισης από την πολιτεία των σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών, είπε ότι προφανώς ως Ορθόδοξοι και ως Εκκλησία δεν μπορούμε να σταθούμε υποστηρικτικά σε μια τέτοια αλλαγή, αλλά έβαλε ως θέμα και μέσα από την ποιματική του εμπειρία, γιατί τελικά και η ποιματική εμπειρία είναι αυτή που διαμορφώνει καταστάσεις, όχι μόνο η θεολογική θεωρία. Mm-hmm. Πώς λέει, μπορώ να σταθώ απέναντι στις σχέσεις ενός ομόφυλου ζευγαριού, όταν το ένα μέλος του ζευγαριού αυτού, για παράδειγμα, ήταν φορέας του AIDS ή καρκινοπαθής και το έτερο μέλος αφοσιώνονταν στην θεραπεία ή στην υποστήριξη του άλλου ατόμου με μια αγάπη η οποία δύσκολα μπορεί κανείς να την παραβλέψει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ εύκολα όταν μιλάμε για τις σχέσεις ατόμων του ιδίου φύλου αναφερόμαστε κυρίως σε μια σεξουαλική ελευθεριότητα. Και το κάνει πολύ συχνά αυτό η Εκκλησία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να μείνει μόνο σε αυτό, από το βαθμό που πλέον και οι ίδιοι ομοφυλόφιλοι θα τολμούσαν να πω ότι ζητάνε μια συντηρητικοποίηση, θα έλεγα, των σχέσεών τους. Μισό λεπτό. Βάζετε πολλά παρακαλώ ζητήματα και καλά κάνετε. Και άκουσα της μετακοινωνίας, της νέας εξέλιξης. Θέλω όμως να τα πούμε λίγο πιο απλά σε αυτό το καμβά, γιατί χαίρομαι που επιτέλους γίνεται μια συζήτηση όχι άσπρο μαύρο. Και θέλω να σας ρωτήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε.
Αν δεν κάνω λάθος, το κίνημα της LGBT κοινότητας, ιδίως το κίνημα που γνώρισε οι μέρες δόξας στο Σαν Φραντζίσκο, το θεσμό της οικογένειας και του γάμου τον θεωρεί ακόμη και σήμερα έναν ακραία συντηρητικό θεσμό. Πώς γίνεται να φοριέται το μοντέλο γάμο εδώ και τώρα, και θα πάμε μετά στην τεκνοθεσία, η υιοθεσία κτλ. Πώς γίνεται να φοριέται ως απαραίτητο εδώ και τώρα στη ρύθμιση σχέσεων νομικού χαρακτήρα, οι οποίες θα μπορούσαν, να θα θυμηθώ τι λέει το ΚΚΕ για παράδειγμα, με μια επέκταση του συμφώνου συμβίωσης να λύνονται αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε παιδιά που υπάρχουν σε αυτές τις συντροφικές σχέσεις οικογένειας, πέστε τις όπως θέλετε εσείς, δεν θα βάλω εγώ πρόσημο, να μην μένουν ξεκρέμαστα. Γιατί ντε και καλά γάμος? Μήπως δεν είναι ο γάμος το κλειδί? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν εκφράζω το συγκεκριμένο κίνημα και δεν ξέρω καν αν υιοθετώ την αντίληψη ότι είναι ένα και μόνο κίνημα. Αν κανείς μελετά αυτή τη στιγμή αυτές τις εξελίξεις σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο της σεξουαλικής ετερότητας στις δυτικές κοινωνίες και ειδής στην Αμερική, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις σεξουαλικότητας, οι οποίες πολλές φορές δύσκολα συναντιόνται και μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Αμερική γίνεται συζήτηση για έναν ιδιότυπο ρατσισμό του τρανς μέρους του κινήματος προς τις πιο παραδοσιακές εκφράσεις σεξουαλικότητας, όπως είναι, ας πούμε, οι ομοφιλόφιλοι, οι λεσβίες. Δηλαδή, οι δυναμικές που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον χώρο είναι εξίσου ενδιαφέρουσες να μελετηθούν ως προς και τις σχέσεις που έχει γενικότερα αυτό το λεγόμενο κίνημα με την υπόλοιπη κοινωνία. Μάλιστα. Σας ανέφερα όμως ότι ακριβώς τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε μια συντηρητικοποίηση, δηλαδή θεσμούς που τα κινήματα της σεξουαλικής απελευθέρωσης αλλά και τα κινήματα που προέρχονταν από τον χώρο της μαρξιστικής αριστεράς, όπως τον γάμο, τουλάχιστον της επαναστατικής της μορφής, θεωρούσαν συντηρητικά. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι τα κινήματα αυτά θέλουν να προσλάβουν αυτού του είδους τις συμβάσεις για να μπορέσουν πλέον να έχουν μια ευρύτερη αποδοχή και να ενταχθούν σε μια, να αποκτήσουν μια κανονικοποίηση, αν μου επιτρέπετε τον όρο, των σχέσεών τους σε επίπεδο κοινωνίας. Αυτό δεν είναι νομίζω παράδοξο. Είναι γεγονός ότι όλα τα κινήματα, όσο ριζοσπαστικά και αν είναι, κάποια στιγμή φτύρουν και εκφυλίζονται και συντηρητικοποιούνται. Έρχονται άλλα κινήματα στη θέση τους για να τα ανατρέψουν, να τα αντιπαλέψουν, να τα διορθώσουν ή τέλος πάντων να προχωρήσουν τις διαδικασίες προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση. Οπότε εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση που άτομα του ιδίου φύλου θέλουν και το κερασάκι του γάμου, αν πούμε έτσι, πέρα από το σύμφωνο. Το θέμα είναι τώρα τα κινήματα καλώς κάνουν ό,τι κάνουν και οι πολίτες στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής φιλελεύθερης κοινωνίας και μάλιστα πλουραλιστικής κοινωνίας μπορούν να διεκδικήσουν ό,τι θέλουν. Το πρόβλημα είναι τώρα πώς στέκονται οι θρησκευτικές κοινότητες. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, γιατί βάζετε μια βάση. Είμαστε στην εποχή που ο κάθε πολίτης ό,τι δηλώσει αυτό διεκδικεί, είναι ένα θέμα εδώ, ή εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι των μεγάλων υπερεθνικών συμφερόντων, η ατομικότητα και η αποθέωσή της, ούτως ώστε να είσαι και καταναλωτής? Και ξεκινάω από την γλώσσα. Από τότε που υπάρχουν τα νεότερα ελληνικά, χρησιμοποιούνται ευρέως οι λέξεις, και όχι με αρνητική φόρτιση, ομοφιλόφιλοι και ομοφιλοφιλία και υιοθεσία. Κανείς μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσε τις λέξεις ομόφιλοι και τεκνοθεσία. Γιατί το λέω αυτό? Ομόφιλοι είναι οι άνθρωποι του ίδιου φύλου. Δύο άντρες. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Εδώ συζητάμε για γάμο δύο ανδρών που μπορεί να μην είναι ομοφιλόφιλοι ή δύο γυναικών, ή συζητάμε για γάμο δύο ανδρών και δύο γυναικών που είναι ομοφιλόφιλοι, δηλαδή έχουν αυτή τη σεξουαλική προτίμηση και δικαίωμά τους? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήθελα να περιορίσω τη συζήτηση στο κομμάτι της σεξουαλικής συνέβρεσης δύο προσώπων. Με ποια έννοια? Αν καταλήξουμε να μείνουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι, θα επιτρέψουμε πάλι να παρισφρήσει στον διάλογο η παλιά λογική του τύπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην κρεβατοκάμαρά του, αρκεί να μην το κάνει δημόσια στην κοινωνία. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ είμαι της λογικής ότι ακόμα και τα ζητήματα της κρεβατοκάμαρας αφορούν την κοινωνία. Όχι με την αντίληψη που είχαν, για παράδειγμα, οι καλβινιστές τα χρόνια της μεταρρύθμισης, όταν παρακολουθούσαν τη συνέβρεση του ζευγαριού στην κρεβατοκάμαρα για να αποφασίσουν αν γινόταν η ερωτική πράξη με τους ηθικούς κανόνες που τότε σωστά η μεταρρύθμιση το λέτε. Επέβαλε. Ναι, ναι.
Όμως, γιατί ακόμα και η ερωτική συνέπερση των ανθρώπων είναι μια κοινωνική πράξη. Μπορεί να είναι προφανώς στην ιδιωτική σφαίρα, αφενός εμπίπτει σε συγκεκριμένους νόμους όταν διαφεύγει της κανονικότητας και της νομιμότητας και μιλάμε για βιοπραγίες ή άλλες καταστάσεις. Αφετέρου όμως αυτή η σχέση είναι ένα κομμάτι της ολότητας του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε από τη στιγμή που είναι μια κοινή εμπειρία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε όχι μεταξύ μας τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά γενικότερα στην κοινωνία όταν αποφεύγουμε να συζητήσουμε για κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, και αυτό είναι η σεξουαλικότητα και η ταυτότητα του ανθρώπου. Φτάνουμε στα ζητήματα του γάμου όταν δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα πώς προσεγγίζουμε την ίδια την σεξουαλική αφύπνιση του ατόμου, και μάλιστα στην εφηβική και μεταφηβική ηλικία. Όταν δυσκολευόμαστε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα σε επίπεδο κοινωνίας, όταν προσποιούμαστε ότι ξαφνικά τα θέματα αυτά αφορούν μόνο κάποιους άλλους ανθρώπους και όχι εμάς τους ίδιους, και θα έλεγα και τους θεολόγους και τους κληρικούς. Γιατί το ότι, για παράδειγμα, ένας κληρικός αποφασίσει να είναι άγαμος δεν σημαίνει ότι είναι ασεξουαλικός. Και δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει και τις δικές του σεξουαλικές επιθυμίες. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω βέβαια να καταλήξω και να πω σε μια διαδικασία να κοιτάμε τον άλλον ως μόνο σεξουαλικό, αλλά όμως η σεξουαλικότητα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι του ανθρώπου. Αυτό το ξέρουν οι κοινωνικές, ανθρωπιστικές, ψυχολογικές επιστήμες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ασφαλώς. Και το άτομα που τα αφορά, ασφαλώς και έχουν δικαιώματα, και ασφαλώς πρέπει αυτά να προστατεύονται ισότιμα. Το ερώτημα είναι η αιμονή των δυτικών μεσαίων τάξεων σε αυτό το θέμα δεν θέτει ένα κοινωνιολογικό και ιστορικό θέμα? Δηλαδή, το να εντάσσει στον κοινωνικό ορίζοντα την ιδέα ότι ένας άντρας, προσέξτε πώς το λέω, μπορεί να γίνει στα αλήθεια γυναίκα, και μια γυναίκα στα αλήθεια άνδρας, σημαίνει να διολώνουμε κάτι βιολογικά δυνατό? Δηλαδή, είναι ακριβώς τα θέματα που και εμένα με προβληματίζουν. Ακριβώς. Προσέξτε τι είπα, να δηλώνει. Δεν είπα για τη σεξουαλική του σχέση, να το διαχωρίσω, αλλά διότι έχω την εντύπωση ότι πάμε σε μία συζήτηση όπου βγάζουμε απ' έξω το βιολογικό. Κοιτάξτε, αν το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ πλάς, γιατί δεν μιλάμε μόνο για ΛΟΑΤΚΙ πλέον, μιλάμε για πάρα πολλές άλλες κατηγορίες, τίθεται θέμα εκμετάλλευσης από διεθνή συμφέροντα, όπως το θέσατε, το χαρακτηριστικό, και το έχω συζητήσει με φίλους μου που εντάσσονται οι ίδιοι στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, είναι για παράδειγμα το πώς αισθάνονται άνθρωποι με μια κατά τα άλλα ριζοσπαστική αντίληψη όταν τις πορείες υπερηφάνειας τις στηρίζουν πρεσβείες χωρών, οι οποίες εμπλέκονται σε διεθνή υπεριαλιστικά παιχνίδια, σε γεωστρατηγικές επεκτάσεις εις βάρος τρίτων χωρών, και στην, θα τολμούσα να πω, ακόμα και στην καταδυνάσκευση των λαών, και μπορεί να ακούγεται έτσι αρκετά αριστερή αυτή η τοποθέτηση, αλλά νομίζω έχω την ελευθερία να μιλάω και ως ένας θεολόγος που εντάσσεται στον χώρο και πολιτικά της αριστεράς. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια, είναι ακριβώς αυτή η συντηρητικοποίηση που είπαμε πριν. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί τώρα να παραλυρίζει το σημερινό κίνημα των ΛΟΑΤΚΙ, τουλάχιστον στις δυτικές φιλελεύθερες κοινωνίες, γιατί δεν είναι αυτή η ίδια κατάσταση στις χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, με αυτό που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, οι ομοφυλόφιλοι στη Σουηδία ή στη Βρετανία ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πολυεθνικές, κυβερνητικοί παράγοντες χειροκροτούν και επικροτούν τις εκδηλώσεις τους, και θα λέγα και καλώς κάνουν σε κάποιο βαθμό, με την έννοια ότι υποτίθεται ότι για την κοινωνική τους αποδοχή αγωνίζονται, και συνεπώς αυτή η κοινωνική αποδοχή εκ προημίου θα προκαλέσει και μια συμφωνία ακόμα και με την καθηγητική ατάξη πραγμάτων σε μια χώρα. Όχι ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στο ίδιο το κίνημα. Έχω υπόψη μου στην Ελλάδα ότι κατά καιρούς, όταν γίνονται πορείες περηφάνειας, υπάρχουν και ριζοσπαστικά κομμάτια των ΛΟΑΤΚΙ που κάνουν αντιπορίες στην ουσία, που δεν εντάσσονται δηλαδή στα οικονομικά ή μηδιακά παιχνίδια των πολυεθνικών εταιριών. Αλλά το ζήτημα που βάζεται ακριβώς στο ταυτωτικό είναι αυτό που κυρίως εμένα με αγγίζει, γιατί με αγγίζει σε επίπεδο ανθρωπολογικό και οντολογικά τελικά. Mm. Φτάσαμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος όχι μόνο έχει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται, νομίζω το θέμα του αυτοπροσδιορισμού πρέπει να είναι θεμελιακά σεβαστικό από όλους μας,
Έχει απέτηση όμως αυτός ο προσδιορισμός του, ο ατομικός προσδιορισμός του, να γίνεται αποδεκτός από τον σύνολο της κοινωνίας και να ορίζονται και οι σχέσεις του πλέον με όλους τους άλλους ανθρώπους. Γιατί λένε πολλοί, και τι φινιάζει, τι δηλώνω εγώ. Μα το πρόβλημα είναι ότι δεν το δηλώνεις μόνο ως προς τον εαυτό σου, το δηλώνεις και ως προς την υπόλοιπη κοινωνία, το δηλώνεις ως προς τους θεσμούς, το δηλώνεις ως προς τις λειτουργίες του κράτους, τις λειτουργίες μιας χώρας, τις λειτουργίες μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι το ατομικό πλέον περνάει, προβάλλεται πάνω στο κοινωνικό και εκεί πέρα βεβαίως προκύπτουν οι συγκρούσεις. Και εκεί πέρα οι θρησκευτικές κοινότητες, για όσο καιρό ακόμα έχουν δημοσιολόγου, και δεν νομίζω κανείς, ακόμα και αν βλέπουμε την οικοσμίκευση να επικρατεί, είναι άλλο πράγμα η οικοσμίκευση και είναι άλλο πράγμα η υπεποίθηση που δεν ισχύει, ότι ο κόσμος εγκαταλείπει την ιδέα του μεταφυσικού. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή μπορεί ο κόσμος να μην πηγαίνει στην εκκλησία στον βαθμό που θα ήθελαν οι ίδιοι οι κληρικοί, αλλά μια χαρά παρακολουθεί τα οροσκόπια του, μια χαρά καταφεύγει σε σοφιστίες ψευδοεπιστημονικές, οι οποίες προέρχονται από κινήματα, νέα πνευματικά κινήματα και νέα πνευματικά ρεύματα, ακριβώς γιατί το ζήτημα της ζωής και του θανάτου, όσο και να τεχνολογικοποιείται η ζωή μας, δεν διαφεύγει της προσοχής του ανθρώπου, είναι θεμελιακό, είναι βασικό για την ύπαρξή του. Άρα όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ σε επίπεδο κοινωνικής συμβίωσης. Η Εκκλησία δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι πλέον δεν έχει τον πρώτο ρόλο και λόγο στην ζωή των ανθρώπων, και δει στο πώς ορίζουν την ταυτότητά τους, την ζωή τους, τον τρόπο που πορεύονται μέχρι τον θάνατο, από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, και βεβαίως τώρα πλέον και τις ερωτικές και συζυγικές τους σχέσεις. Έχω εδώ ακροατές, γιατί η εκπομπή γίνεται με ακροατές. Μου λέει ο Δημήτρης από τον Μπέρμιγχαμ. Καλημέρα, λέει, κύριε Κοσμίδη. Το LGBTQ είναι απλά η απλοποίηση της πολιτιστικής μας σύγχυσης στο πλαίσιο του ίδιου οράματος που οδηγεί στο χάος τον πολιτισμό μας. Vision 2030. Η σεξουαλικότητα ως υπέρτατη ταυτότητα που υπερκαλύπτει όλες τις άλλες είναι στην ουσία η ιδεολογία της παρέτησης από την ανθρωπινότητα και η κατάβαση στο ζωικό στάδιο. Το πόσο προοδευτική είναι αυτή η ιδέα φαίνεται από το ποιοι είναι αυτοί που τη στηρίζουν με όρους δικτατορίας. Πολυεθνικές, νομεκλατούρα, εκνταβός και πάει λέγοντας. Και άλλος φίλος, ο Νίκος, μου λέει: κύριε Κοσμίδη, πόσο απίθανο σας ακούγεται η πιθανότητα, πέρα από όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει, να υπάρχει μια βιομηχανία υπηρεσιών και προϊόντων που μέσα από την καθιέρωση και ανάδειξη τέτοιων δικαιωμάτων ατομικών προσπαθεί να δημιουργήσει ακόμη μια νέα αγορά για να στηρίξει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική φούσκα? Θα σας έλεγα ότι δεν εκφράζει ένας φθηνός αντισυστημισμός και ένας φθηνός λαϊκισμός. Με ποια λογική? Το οτιδήποτε μπορεί να χαλάει την αντίληψή μου για το πώς πρέπει να υπάρχει, να λειτουργεί η κοινωνία, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να σταθώ απέναντί του. Ή στο βαθμό που ζούμε σε μια κοινωνία η οποία υποτίθεται είναι ευνομούμενη, αναγκαστικά το κάθε κίνημα δεν μπορεί να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο περιθωρίου, πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία να διαλέγεται και με τις αρχές και με τους θεσμούς, ακριβώς γιατί διεκδικεί κάποια πράγματα. Οι άνθρωποι διεκδικούν συγκεκριμένα ζητήματα. Υπό αυτή την έννοια, η κάθε διεκδίκηση, η κάθε ωραία ιδέα, το κάθε όραμα, το κάθε ιδανικό μπορεί κάλλιστα να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από όλα αυτά τα οποία αναφέρεται και τα οποία ανέφερα και εγώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα διαφύγω του προβλήματος απλώς καταφεύγοντας σε μια τέτοια καταδίκη ότι το κίνημα αυτό στην ουσία εμφορείται από σκοτεινές προεκτάσεις που προσπαθούν να δεσμεύσουν περαιτέρω τους ανθρώπους. Έχετε δίκιο, αλλά ωστόσο η εργαλειοποίηση είναι εμφανής. Επικοινωνιακά είναι το πρώτο και νομίζω ότι είναι αναγνώριστα και ο ίδιος, γιατί ακριβώς αυτό σας είπα, ότι μιλάμε για μια συντηρητικοποίηση. Μάλιστα. Αν δεν καταλήξουμε κάτι άλλο, αυτό το πράγμα ότι αλλάζουν οι όροι της συντηρητικοποίησης στην κοινωνία, και αυτό πώς φαίνεται. Δεν θα διαφωνήσουμε. Έχουμε δεξιές κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή. Κύριε Κοσμίδη, μισό λεπτό, ακούστε με. Δεν θα διαφωνήσουμε στον πυρήνα της σκέψης που εκφράζεται και είναι προς τιμή σας. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι επικοινωνιακά αυτό που λέτε, τα δικαιώματα της κάθε ομάδας που τα διεκδικεί, δεν θα τα με έναν τρόπο εγώ βάλω απέναντι. Σωστά το λέτε. Όμως όταν αυτό εργαλειοποιείται επικοινωνιακά από τα συστήματα εξουσίας παντού και γίνεται πρώτο μείζον θέμα από το πρωί μέχρι το βράδυ, όταν στην κοινωνία δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις υγεία, δεν έχεις παιδεία, τα πάντα ιδιωτικοποιούνται, δεν συζητάμε για στοιχειώδη δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν μέσα σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και είναι το μείζον θέμα, δεν σας κάνει εντύπωση η εργαλειοποίησή του?
Επ' αυτού έχω να, θα απαντήσω κάτι καθαρά και ξεκάθαρα. Ακριβώς επειδή διαλέγουμε όχι στο πλαίσιο μόνο της εκκλησιαστικής κοινότητας, αλλά και στο πλαίσιο της αριστεράς, επανειλημμένως μιλώντας με συντρόφους μου ευρύτερα στον χώρο της αριστεράς, βάζω ακριβώς το ζήτημα ότι έχουμε εγκαταλείψει βασικές ανάγκες κατάκτησης κοινωνικών δικαιωμάτων και διαφεύγουμε πλέον μόνο στην ικανοποίηση του ατομικού θέλου και της ατομικής ανάγκης. Αυτό σας ρώτησα και εγώ, μάλιστα. Και μάλιστα την αναγάγουμε ακριβώς. Θα σας έλεγα και κάτι ακόμα, βέβαια στρέφουμε πια τη συζήτηση σε ένα πολιτικό πλαίσιο, αλλά η αποτυχία της αριστεράς και θα έλεγα μιας υγιούς αριστεράς να μπορέσει να αλλάξει τις οικονομικές δομές ή τις δομές αδικίας ή τα ζητήματα πολέμου, ρατσισμού σε επίπεδο της αλλαγής των κοινωνιών μας. Όλο αυτό το έλλειμμα, τέλος πάντων, πάμε αυτή την ώρα να το καλύψουμε προσλαμβάνοντας μια τέτοια ατζέντα. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Το πρόβλημα είναι ότι και σε αυτό ακόμα η αριστερά πλέον είναι αποτυχημένη. Με ποια έννοια? Έχουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό ήθελα να σας αναφέρω πριν, δεξιές κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις στις οποίες συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο από τον χώρο του δημοκρατικού κέντρου ή της αριστεράς δεν προέρχονται, οι οποίοι βγαίνουν αυτή τη στιγμή και στηρίζουν ανοιχτά αυτή την ατζέντα. Υπό αυτή την έννοια, το να προσπαθεί τώρα η αριστερά να συνεχίσει να φαίνεται φιλολαϊκή ή ότι υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανθρώπων μόνο και μόνο γιατί μιλάει για την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ ή πολύ περισσότερο προσπαθεί να προστρέξει πιο μπροστά, βάλατε τα ζητήματα ας πούμε της αλλαγής φύλου ή της μη αλλαγής φύλου και την αναγκαστική υποχρέωση από το κράτος να αποδεχτεί την απόφαση ενός ανθρώπου τη μία μέρα να δηλώνει αυτό, την άλλη το άλλο και την παράλληλη το άλλο. Δεν είναι δικές μας κριτικές. Αυτά κανείς αν τα παρατηρήσει μέσα στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα θα το δει. Βλέπεις ανθρώπους να αλλάζουν την ταυτότητά τους, την έμφυλη ταυτότητά τους, δύο και τρεις φορές μέσα σε δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Έχουμε αλλαγές, οι οποίες βεβαίως είναι πολύ δύσκολο κανείς να τις παρακολουθήσει και να τις μελετήσει, πόσο μάλλον να τις ελέγξει. Και εδώ βέβαια τίθεται θέμα. Πρέπει να ελεγχθούν αυτές οι αλλαγές. Μπορούν να σταματήσουν, πρέπει να σταματήσουν. Εγώ δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις σε αυτά τα πράγματα, γιατί αφενός δεν με ενδιαφέρει να κάνω ιδεολογική προπαγάνδα, είτε από πλευράς πολιτικής είτε από πλευράς θεολογίας. Με ενδιαφέρει όμως να είμαι ανοιχτός απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, να τις παρακολουθώ και να προσπαθώ να τις αναλύω. Γι' αυτό και όταν με ρωτάνε, για παράδειγμα, εσείς είστε υπέρ, μάλλον είναι για σας ανθρώπινο δικαίωμα το ένα ή το άλλο. Δεν μπορώ να απαντήσω με μια ευκολία. Όχι γιατί αρνούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν το έκανα αυτό το πράγμα, αυτομάτως θα ήμουν καταρχήν στον χώρο της αριστεράς. Θα βρισκόμουν σε έναν άλλο χώρο. Αλλά γιατί βλέπουμε ότι πλέον ξεπερνάμε κατά πολύ τη συζήτηση περί, ας το λέγαμε, φυσικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ανάγκη για τον ύπνο, την ανάγκη για το νερό, την τροφή, την εργασία. Και πάμε πλέον στην, θα έλεγα, στην προβολή της ατομικότητας σε ένα επίπεδο κοινωνικού συνόλου και μάλιστα την ανάγκη. Αυτό όμως πέρα από τα υπαρκτά δεδομένα, τεχνητά, είναι ένα συστημικό θέμα. Διότι κοιτάξτε, έτσι εργαλειοποιείται στις κοινωνίες, ιδίως τις δυτικές, και όχι μόνο τις δυτικές, όταν λέμε δυτικές να τα ανοίγουμε και λίγο, παγκοσμίως. Διότι εδώ μου λέει ο Παναγιώτης, η κοινωνία πρέπει να κάνει επιλογές. Αλλά όταν αποκλείεται η κοινωνία, όταν δεν σε ρωτάνε και ψηφίζουν νόμους και δίνουν δισεκατομμύρια για την προωθούν, το ξέρει, λέει ο κύριος Κοσμίδης, στη Σκωτία. Αν μια οικογένεια αρνηθεί να αλλάξει φύλο στο παιδί της, αντιμετωπίζει φυλάκιση. Τα γνωρίζω όλα αυτά. Όπως γνωρίζω, για παράδειγμα, περιπτώσεις κλινικών σε χώρες της πολύ προοδευτικής δυτικής κοινωνίας, στις οποίες διώκονταν γιατί από άμπονος μιλούσαν κατά της ομοφιλοφιλίας. Δεν τα αγνοώ αυτά τα ζητήματα και ακριβώς προσπαθώ να δω με ποιον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί μια κάποια υποτυπώδη κοινωνική συνοχή. Γιατί βλέπουμε ακριβώς μια σύγκρουση, άγρια σύγκρουση. Ναι. Η ταξική σύγκρουση που είχαμε τον 19ο αιώνα ή η σύγκρουση πραγματικά για ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70 πλέον στρέφεται σε μια σύγκρουση της προβολής του δικού μου, τη δική μου ατομικότητα πάνω στην θέληση και τη βούληση των άλλων ανθρώπων. Αυτό άρα δεν είναι συστημικό, συστημική χειραγώγηση? Σταματήστε να μιλάτε για τα δικαιώματα του συλλογικού μετέχεστε με τις ιδιαιτερότητες του ο καθένας να τις κρατήσει. Σταματήστε, θα μιλάτε μόνο για τα ατομικά σας δικαιώματα και όλα καλά.
όπως εσείς τα φαντάζεστε. Θα σας πω όμως κάτι, γιατί εγώ δεν αποδέχομαι τις λογικές ανθρώπων που λένε ότι για όλα φταίνε τα κέντρα εξουσίας και οι άνθρωποι είναι άμυροι. Πρώτον, επειδή πιστεύω βαθύτατα, και αυτό το κάνω πρώτα ως, θα έλεγα, το μόνο πως συνειδητός χριστιανός, στο ζήτημα της, του αυτεξουσίου και της ελευθερίας της βούλησης, ότι ο άνθρωπος έχει ελευθερία της βούλησης και είναι στη δική του ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα τη διαχειριστεί. Η λογική ότι δεν υπάρχει βούληση των ανθρώπων ή ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφραστούν και ότι όλα μας επιβάλλονται, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και εσείς πριν, όταν μιλήσατε στο ζήτημα των τεμπών, κάνατε ακριβώς αυτές τις αναφορές, πώς άνθρωποι μετά από συγκεκριμένες καταστάσεις συνεχίζουν να ψηφίζουν συγκεκριμένες πολιτικές και δει πρόσωπα, τιμώντας τα κιόλας με την, ανανέωση της εμπιστοσύνης. Τους. Αυτό όλα δείχνει καταρχήν ότι για εμένα, ναι, αν πρέπει να μιλήσουμε ξανά για μια νέα θεώρηση από πλευράς του άσχημου αριστεράς των κοινωνικών προβλημάτων, είναι ότι πρέπει να ξαναεμφυσίσουμε στους ανθρώπους την έννοια της ευθύνης. Η αριστερά έχει διακόψει τη σχέση της με την ευθύνη. Έχει μόνο την αντίληψη του δικαιωματισμού, έχει μόνο την αντίληψη των απαιτήσεων, έχει μόνο την αντίληψη της κριτικής και της καταδίκης. Εμένα με ενδιαφέρει μια κοινωνία στην οποία ο άνθρωπος θα αντιλαμβάνεται την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στους συνανθρώπους του και στις γενιές που θα επανακολουθήσουν. Υπό αυτή την έννοια, όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχει ο καθένας μας στον χώρο εργασίας του, στον χώρο του, στο κοινωνικό του περίγυρο, στην οικογένειά του, στους φίλους του κτλ. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για την ενεργοποίηση των ανθρώπων και τότε θα συζητήσουμε πραγματικά κατά πόσον οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν τις κοινωνίες ή όχι. Αυτό όμως που θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω είναι ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα ορίσει στο οποιοδήποτε κίνημα το πώς θα λειτουργήσει. Τα κινήματα λειτουργούν όπως λειτουργούν. Υπάρχουν μεταβολές, υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν διαφορετικές εκφάνσεις. Μην ξεχνάτε ότι κύριε Κοσμίδη, αφήστε τα κινήματα. Ναι, ακόμα και σε ακροδεξιούς χώρους. Σύμφωνοι. Αφήστε τα κινήματα. Ακούστε. Αφήστε τα κινήματα. Δεν θα διαφωνήσουμε. Εδώ δεν είναι θέμα κινημάτων. Με συγχωρείτε. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δεν πίεσαν. Είδατε εσείς αυτό το εξάμηνο καμιά φοβερή πίεση να προχωρήσουν αυτά. Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης μιας ατζέντας που είναι πρώτο τραπέζι πίστα αυτή τη στιγμή. Εγώ άλλωστε. Θεωρώ μονομερή αυτή την αντίληψη. Σοβαρά. Αγνοεί το γεγονός ότι συμβαίνει σε ένα ιστορικό πλαίσιο που προηγούνται πάρα πολλές διαργασίες δεκαετιών. Δεν ξύπνησε ξαφνικά μια κυβέρνηση στην Ελλάδα για να πάρει αυτή την απόφαση. Ήταν θυμίζον. Αν μια τέτοια κριτική είναι ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να δούμε πώς προέρχονται. Η ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών. Μάλιστα. Για μένα είναι αλλά μια εγώ καταλαβαίνω ανήλυψη. Ότι ζούμε σε διαφορετική χώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το εξάμηνο, το μείζον θέμα, ήταν αυτό που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο στην παγκόσμια κοινωνία. Και καλώς ή κακώς, ακριβώς επειδή. Μα δίπλα σας έχετε πόλεμο, κύριε Κοσμίδη. Κύριε Κοσμίδη, αφήστε τα ψηφίσματα του ΕΣΜΕ. Δίπλα σας έχετε πολέμου. Σας σαφώς δεν ζείτε εκτός διαπλανητικού συστήματος. Πολέμου έχετε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε το ζήτημα αυτό. Ως μείζον είναι θέμα, δεν είπα δεν είναι. Αλλά έχετε πολέμους στη γειτονιά σας. Σοβαρά μιλάμε. Το εξάμηνο αυτό, αυτή είναι η προτεραιότητα. Έχετε ακρίβεια. Έχετε φτώχεια. Γιατί δεν αποδεχόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τους σκοτωμούς τους ανθρώπους τους, αλλά τους. Ποιος σας το είπε αυτό, η ατζέντα, η επικοινωνιακή είναι αυτή που έχει σκεπάσει τα πάντα. Αυτή είναι η ερμηνεία σας. Καλά, εντάξει. Είναι δική μου ερμηνεία, συμφωνώ. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Η δική μου η ανθρωπολογική ανάγνωση και η κοινωνική ανάγνωση είναι ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή αγνοούμε τι γίνεται σε επίπεδο κοινωνίας. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί, για παράδειγμα, πόσο εύκολα η ελληνική κοινωνία ξέχασε τι έγινε στα Τέμπη. Δεν θέλω να καλοποιήσω αυτή τη στιγμή ένα δυστύχημα, αλλά επειδή. Τη χρονιά που μας πέρασε, εδώ στη Θράκη είχαμε τις μεγάλες πυρκαγιές. Στην Ιταλία είχαν τις μεγάλες πλημμύρες. Οι άνθρωποι έχουν πολύ κοντή μνήμη. Και πολιτικά και κοινωνικά. Υπό αυτή την έννοια, το να μπαίνω σε μια διαδικασία απλώς να επιρρύπτω ευθύνες σε ένα σύστημα, ορατό ή αόρατο, αγνοώντας τη στάση του ίδιου του ανθρώπου, εμένα συνεχίζει να με βρίσκει απέναντι, θεωρώντας ότι μια τέτοια αντίληψη είναι πεδαριώδης για μια υποτίθεται κοινωνία η οποία θέλει να εξελιχθεί, να προοδεύσει, να αφήσει πίσω τις καταστάσεις που την κρατούν δέσμια, ακριβώς των κέντρων εξουσίας. Αν δεν καταφέρουμε να ενηλικιωθούμε ως πολίτες και παίρνουμε σε μια διαδικασία μόνο και μόνο για να καλύψουμε τις ελλείψεις μας ή και θα σας έλεγα τις δυστυχίες μας και τις απογοητεύσεις μας. Η ελληνική κοινωνία την τελευταία δεκαετία, ίσως και παραπάνω αν βάλουμε από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της νεοφιλελεύθερης ας πούμε εισβολής, βεβαίως τόλμησε να κάνει κάποια ανοίγματα ριζοσπαστικότητας, τα οποία άλλες φορές βρήκανε απέναντί τους την απογοήτευση,
την, mm-hmm. την ακύρωση αυτών των ίδιων των, των διεκδικήσεων που οι άνθρωποι είχαν ή θα έλεγα του φαντασιακού τους. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή εγώ συμφωνώ ότι συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στον κόσμο και όμως εμείς επιμένουμε για αυτά. Και σας είπα, για εμένα έχει μια απάντηση αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς αναγάγοντας το ατομικό στο κοινωνικό και αναγάγοντας το ατομικό ως το κυρίαρχο στη ζωή του, του ανθρώπου, μπαίνουμε στη διαδικασία ενός κατακαιρματισμού. Όχι μόνο σε επίπεδο εθνικής κοινωνίας, αλλά θα λέγαμε και παγκόσμιας κοινωνίας. Δεν θέλουν τα κέντρα εξουσίας οι άνθρωποι. Κύριε Κοσμίδη, το ίδιο πράγμα ακριβώς λέμε. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πολύ ψύχραμα με την ανάλυση που κάνετε. Οι άνθρωποι όντως έχουν μπλέξει ως προς το ατομικό και έχουν εγκαταλείψει το συλλογικό. Απλά η διαφωνία μου είναι ότι και να θέλουν να το σπάσουν αυτό το γκλωβό, είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο με τον καταιγισμό, τον ντουβρουτζά που λέει ο λαός μας, που δέχονται καθημερινά. Από την επιβίωσή τους μέχρι την πληροφορία που καταπίνεται αμάσιτη και υπερπληθωρισμένη. Αυτή είναι η μόνη μου διαφωνία. Δεν διαφωνούμε έστω. Τότε θα πρέπει να ξαναμελετήσουμε από κοινού όλοι μας πώς προέκυψαν τα κοινωνικά κινήματα. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος των δυτικών τουλάχιστον κοινωνιών είναι σε χειρότερη θέση από ότι ήταν οι άνθρωποι πάλι των δυτικών κοινωνιών, τον μακρύ 10ο αιώνα. Και όμως τότε, μέσα στις τρόγλες, μέσα στα πτωχοκομεία που ήταν τα κολαστήρια της Δυτικής Ευρώπης, της πολιτισμένης Δυτικής Ευρώπης, οι άνθρωποι οργανώθηκαν, συζήτησαν, συγκρούστηκαν, αγωνίστηκαν, σκέφτηκαν για να μπορέσουν να δουν πώς θα αλλάξουν την κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι ακριβώς επειδή θέλω να έχω αναφορά σε αυτά τα κινήματα, σε αυτούς τους ανθρώπους, στις ιδέες που εκείνοι παρήγαγαν, χωρίς να τους θεοποιώ και χωρίς να λέω ότι πρέπει να μείνω μονιστικά σε μια αντίληψη ανάγνωσης κοινωνικής όπως γινόταν το 19ο αιώνα, παίρνω όμως ως παράδειγμα και λέω, όσοι μελετάμε την ιστορία και μάλιστα όσοι μελετήσαμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και μάλιστα και τη θεολογία, γιατί το λέω αυτό, τα πρώτα σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη ήταν εμφανέστατα χριστιανικά. Ακόμα και η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί κατηγορούν πολλές φορές την Εκκλησία ότι είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα τα ανθρώπινα δικαιώματα προκύψανε ακριβώς μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο. Αυτό μπορεί σε πολλούς να μην αρέσει και μάλιστα στους χώρους, ας πούμε, μιας αντιθρησκευτικής αριστεράς. Όμως αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Εμείς σήμερα, σαν άνθρωποι, με πρόσβαση στην τεχνολογία, με τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή, να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, τουλάχιστον στον βαθμό που αυτή κινείται ελεύθερα στον χώρο του διαδικτύου. Δεν μιλάω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα τη τηλεόραση. Εγώ προσωπικά έχω βγάλει τη τηλεόραση από το 2010 από το σπίτι μου. Έχω σταματήσει να βλέπω τηλεόραση. Καλά, μην αποθεώνετε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί και εκεί γίνεται του κουτρούλιο γάμος και ελεγχόμενα από πλατφόρμες. Ακριβέστατα. Αυτό θέλω να σας πω, ότι είμαστε ένα μεγάλο χωνευτήρι αυτή τη στιγμή. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο παζάρι και προσπαθούμε να δούμε ποιες ιδέες θα κυριαρχήσουν. Εγώ στέκομαι απέναντι σε όσους λένε ότι πρέπει να κυριαρχήσει η ιδέα του ατομισμού, χωρίς όμως να αγνώ και τις ανάγκες του ατόμου να μπορέσει αυτό είναι να άλλο, έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο. Θέλω να έρθετε και λίγο στο αντικείμενο που υπονοήσατε και εγώ δεν σας άφησα να πάτε εκεί, το αναγνωρίζω. Όλος αυτός ο διαθρησκευτικός διάλογος, και υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στο πώς δηλαδή ο προτεσταντικός κόσμος το αντιμετωπίζει, ο καθολικός, mm-hmm. ο ορθόδοξος, και μιλάω για τη Δύση, έτσι, να μην ανοίξω τη βεντάλια. Εδώ τι παρατηρείτε? Αν μπορείτε επαναλάβετε, σας έχασα κάποια στιγμή. Και λέω, μιλάω για το χώρο της Δύσης, δεν απλώνομαι περισσότερο. Εδώ τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτά τα ρεύματα, ως προς το αντικείμενο αυτής της συζήτησης? Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι ότι ακριβώς επειδή η σεξουαλική ιτερότητα είναι κάτι παγκόσμιο, δεν είναι κάτι το οποίο εντοπίζεται μόνο στις δυτικές κοινωνίες. Δηλαδή, η αντίληψη που λέγανε ότι δεν υπήρχαν ομοφυλόφιλοι στην Αφρική, δεν υπήρχαν ομοφυλόφιλοι στη Δυτική Ένωση, αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί σήμερα να προχωρήσει σε μια. Να αναγνώσει τους σημερινούς καιρούς επικαλούμενους ένα τέτοιο φαντασιακό. Ή να το βάλω απ' την άλλη, ότι δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στην Εκκλησία. Γιατί βγαίνω και ακούω κληρικούς και μάλιστα του επισκοπικού βαθμού να λένε ότι δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στις τάξεις των κληρικών. Εκεί μόνο έτσι με ένα μηδίαμα μπορώ να πατήσω σε μια τέτοια προσπάθεια κανείς να καλύψει την ταυτότητά του και την κάστα του ή την κοινωνική τάξη απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στις δυτικές κοινωνίες και μάλιστα στις δυτικές εκκλησιαστικές κοινότητες,
το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ακριβώς γιατί εκεί πέρα πρωτογεννήθηκε. Ως πρόβλημα εννοώ δηλαδή το ζήτημα της, των διεκδικήσεων και της ορατότητας. Γιατί μιλάνε όλοι για την ορατότητα, να μην είμαστε πια κλεισμένοι στα σπίτια μας. Η ομοφιλοφιλία ήταν πάντοτε υπαρκτή. Διαβάστε μεσαιωνικά κινήματα, διαβάστε τα πατερικά κείμενα που προσπαθούν να διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά. Διαβάστε οδηγίες που έλεγαν στους ηγουμένους: πηγαίνετε και παρακολουθείτε τι κάνουν οι μοναχοί σας τα βράδια κάτω από τις σκάλες. Εννοώντας ακριβώς τη σεξουαλική συνέβρεση ομοφιλόφιλων μοναχών αντρών. Λοιπόν, οι δυτικές εκκλησίες, επειδή ακριβώς παρακολουθούν και ζουν πολύ πιο νωρίς όλες αυτές τις αλλαγές, είχαν ένα χρόνο να μπορέσουν να τις διαχειριστούν. Άλλες τις διαχειρίστηκαν εγκολπώνοντάς τις, δηλαδή εντάσσοντας τον ομοφιλόφιλο γάμο μέσα στην λειτουργική του ζωή, εντάσσοντας ομοφιλόφιλους, λεσβίες, τρανς άτομα στις τάξεις των κληρικών τους. Άλλες τις απέρριψαν και άλλες βρέθηκαν σε σχίσμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και στις δυτικές εκκλησίες, ακριβώς ακόμα πώς θα συνεχίσουν να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι η Εκκλησία των Ευαγγελιστών έχει ένα τέτοιο σχίσμα. Κάνω λάθος? Η Εκκλησία Ευαγγελιστών δεν υφίσταται σαν Εκκλησία. Υπάρχει ο μεγάλος χώρος των Ευαγγελικών Εκκλησιών. Και αν μιλάμε για τον Προτεστατικό Ευαγγελισμό, μάλλον για την Ευαγγελική Παράδοση στον χώρο του Προτεστατισμού, εκεί έχει την φιλελεύθερη πλευρά της, όπως είναι για παράδειγμα η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, που ακριβώς έχει αποδεχτεί πλήρως την ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα στο εσωτερικό της, έχοντας βέβαια και την ενοχή από το ναζιστικό καθεστώς και τη σχέση τότε των Λουθυρανών και των Καλβινιστών με το ναζιστικό καθεστώς. Από την άλλη υπάρχουν και οι συντηρητικότεροι ευαγγελικοί, θα λέγαμε ευαγγελικοί, οι οποίοι ψηφίζουν Τραμπ, ψηφίζαν Μπους και βλέπανε στον Μπους τότε τον υπερασπιστή του χριστιανισμού έναντι του επάρα του Ισλάμ, οι οποίοι βεβαίως απορρίπτουν όλα αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι όμως, για μένα είναι σημαντικό, γι' αυτό σας έβαλα και αυτό το πρόβλημα ή αυτό το παράδειγμα που μου μετέφερε αυτός ο Ορθόδοξος κληρικός. Η Εκκλησία έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ομοφιλοφιλία. Το αν μπορεί να αλλάξει ή δεν μπορεί να αλλάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα φανεί σε βάθος χρόνου. Η Εκκλησία λέει ότι έχει τις παραδόσεις. Άλλωστε και η κύκλιος που διαβάστηκε την Κυριακή παραπέμπει στην Αγία Γραφή, παραπέμπει στον Απόστολο Παύλο, παραπέμπει στους πατέρες, στις αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Υπάρχει όμως και η εμπειρία μέσα στην ίδια τη ζωή. Τι κάνεις όταν έρχεται και σου λέει κάποιος ότι εγώ ζω σε ομοφιλόφιλη σχέση. Ζω με έναν συνάνθρωπό μου από το ίδιο φύλο, είτε είμαι άντρας είτε είμαι γυναίκα. Όταν μάλιστα πρέπει να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο γιατί βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη λόγω ενός προβλήματος υγείας. Αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Η Εκκλησία λέει διαρκώς ότι απορρίπτει την αμαρτία, αλλά δεν απορρίπτει τον αμαρτωλό, τον αγαπάει. Πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτό το πράγμα? Στο πεδίο, λοιπόν, λέτε. Στο πεδίο πώς μεταφράζεται, λέτε? Δεν είναι η πραγματική ζωή. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κομμάτι της πραγματικής ζωής. Έχουμε υπάρξει όλοι μαθητές, έχουμε όλη εμπειρία της δικής μας σεξουαλικής αφύπνισης, των δυσκολιών που υπήρχαν μέσα στα σχολεία, το bullying. Δείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται στις σχολικές κοινότητες σε επίπεδο βιοπραγίας μεταξύ των παιδιών. Πλέον έχουμε κορίτσια να χτυπάνε άλλα κορίτσια και κορίτσια να χτυπάνε αγόρια ακόμα σε σχολικές κοινότητες. Δηλαδή τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σε μια κατεύθυνση που κανείς πρέπει να ενσκύψει με πολύ προσοχή σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Της κοινωνικής αδικίας, της κοινωνικής βίας, του κοινωνικού αποκλεισμού ή της αναγωγής, όπως είπαμε, του ατομικού θέλους σε κοινωνική διεκδίκηση. Δεν ξέρω αν προσπαθώ να κοιτάω την κοινωνία πιο όμορφα από ό,τι είναι. Ελπίζω πως όχι, γιατί θα ήμουν τότε κι εγώ σε ένα πλαίσιο φαντασιακό και δεν θέλω μια τέτοια. Όχι. Δεν είστε καθόλου στο φαντασιακό. Με ρωτούν εδώ πολλοί ακροατές. Και ποια είναι η άποψή του για το ζήτημα των παιδιών του κυρίου Κοσμίδη? Ποια είναι η άποψή του Νίκου του Κοσμίδη για το ζήτημα των παιδιών? Κοιτάξτε, ως χριστιανός και δύο ορθόδοξους, προφανώς έχω μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς εννοούμε τον θεσμό της οικογένειας. Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα με προβληματίζει είναι το αν η Εκκλησία μπορεί να προβάλλει τη δική της πεποίθηση πάνω σε επίπεδο κοινωνίας. Θα τολμούσα να πω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να λένε ότι τα έχουν δομήσει όλα στο μυαλό τους και έχουν μόνο έτοιμες απαντήσεις, ότι ακόμα και εγώ βρίσκομαι σε μια, αν θα λέγαμε, εσωτερική σύγκρουση. Ως ενταγμένος στην αριστερά, καλούμε να ψηφίσω και να στηρίξω συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί υπήρξα και
και υποψήφιος και στις τελευταίες εθνικές εκλογές με κόμμα της αριστεράς. Απ' την άλλη, ως χριστιανός. Με το Μέρα 25, να το πείτε, δεν είναι κρυφό, δεν είναι ντροπή. Με το Μέρα 25. Μάλιστα. Εγώ προέρχομαι από τον χώρο του συνασπισμού, ήμουν μέλος της θερματικής θρησκευμάτων του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την αποχώρησή μου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού έτσι τα ανοίξαμε τα θέματα αυτά πλέον ανοιχτά. Συνεπώς ότι και για μένα τα ζητήματα αυτά τελούν σε μια σύγκρουση εσωτερική και κοινωνική, γιατί δεν θέλω τις θεολογικές μου πεποιθήσεις να τις προσβάλλω και να τις καταστήσω δέσμη για την όλη κοινωνία. Από την άλλη, αυτό που επίσης πρέπει να πω όμως είναι ότι υφίσταται και ένα άλλο δικαίωμα που ονομάζεται θρησκευτική συνείδηση. Γιατί στο χωνευτήρι ακριβώς αυτό και σε αυτό το παζάρι των ιδεών που περιγράψαμε ότι υπάρχει σήμερα, με όλες αυτές τις δυναμικές των συστημάτων και των κέντρων εξουσίας, της εκμετάλλευσης κτλ., ακόμα και των πιο αγνών ιδεών και κοινωνικών αγώνων, υπάρχει και το δικαίωμα της συνείδησης και πρέπει και αυτό να προστατεύεται. Και εκεί ακριβώς συγκρούονται πια τα δικαιώματα των ανθρώπων. Γύρω από όλοι, ακριβώς το τι τελικά προάγουμε ως πρώτο και τι προάγουμε ως δεύτερο. Είναι μεγάλα τα προβλήματα αυτά. Δεν νομίζω ότι βλέπουμε το τέλος τους. Νομίζω ότι βλέπουμε την αρχή. Για όσους μελετάμε αυτή τη στιγμή το επίπεδο της πολιτισμικής εξέλιξης, υπάρχουν πολύ πιο ακραίες καταστάσεις. Θα σας αναφέρω μία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ρεύμα η τάση. Όχι πάρα πολύ ορατό ακόμα, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν μέσα που τον αναδεικνύουν, ανθρώπων που ζητάνε την ιατρική κάλυψη πράξης ακροτηριασμού μελών του σώματός τους, γιατί αισθάνονται μη ολοκληρωμένοι ως αρτιμελείς. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το βάζετε στη συζήτηση. Το βάζω όχι γιατί θα με κατηγορήσω ότι το βάζω απέναντι στον ογκάμο των ομοφυλοφίλων. Όχι. Δεν το βάζω γι' αυτό. Σαφές το βάζω ακριβώς γιατί προσπαθώ να δω πώς σχετίζεται το ατομικό με το κοινωνικό, το πολιτικό, με το συλλογικό, με όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν ζούμε μόνοι μας. Ο καθένας άνθρωπος ζει στην κοινωνία του, το μικρό κόσμο του, την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Με πειράζει και θα έπρεπε να με πειράζει τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε, ας πούμε, μόνο για το τι γίνεται στο επίπεδο δική μας κοινωνίας. Εσείς βάλατε τα ζητήματα του πολέμου. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή σε μέρη του κόσμου που ούτε καν τα ακούμε. Πέρα από τα ζητήματα, ας πούμε, της Ουκρανίας και της Παλαιστίνης. Το πώς εντασσόμαστε σε όλο αυτό το παγκόσμιο πεδίο, γιατί δεν ζούμε σε μια εποχή κατακαιρματισμού τουλάχιστον του κόσμου. Ζούμε τη κοινωνία σε έναν κατακαιρματισμό, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα να συμπίθεται ο χρόνος και οι δομές σε επίπεδο διεθνές. Κύριε αυτό Κοσμίδη, είναι το πρόβλημα. Έχετε, πώς θα πάθουμε και στεκόμαστε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Έχετε δίκιο. Όταν στο Σουδάν ανά 2 ώρες πεθαίνει ένα παιδί, αυτή την ώρα που μιλάμε, λέει πολλά. Μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλης. Παρόλα αυτά, κύριε Κοσμίδη, λέει, σε αυτή τη συζήτηση, πώς προσεγγίζετε εσείς το θέμα της τεκνοθεσίας? Θα έλεγα ειλικρινέστατα ότι δεν έχω μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πάει πέρα από το ζήτημα του ίδιου του γάμου. Η Εκκλησία βέβαια μίλησε και συνέδεσε τα δύο θέματα αυτά, ακριβώς ότι μιλάμε πλέον για την απόρριψη της πατρότητας και της μητρότητας και πάμε στο ζήτημα της γονεϊκότητας, γονέας Α, γονέας Β, γονέας Γ, θα έλεγα, γονέας Δ, αν μιλάμε και για τις πολυαμορικές σχέσεις. Έχει κανείς δικαίωμα να αποκτήσει τη σχέση γονέα και παιδιού? Θα έλεγα ότι είναι μια φυσική ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι να αισθανόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνοι για κάποιον άλλον άνθρωπο, ότι θέλουμε να φροντίσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο. Θα έβαζα ακόμα και το ζήτημα της ιστεροφημίας. Μπορεί να ακούγεται λίγο δευτερεύον, αλλά δεν είναι. Όλοι θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδοχή. Θα σας έλεγα ότι ακόμα και η πρόσβαση στο παιδί, είτε είναι δικό μου είτε δεν είναι δικό μου, είναι και μια προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει και την ιδέα του θανάτου. Ζούμε μέσα από τα παιδιά μας. Και οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού προσδιορισμού, όλοι έχουν αυτή την ανάγκη, ακριβώς γιατί έχουμε όλοι φόβο του θανάτου. Ο θάνατος δεν μπαίνει καθόλου στη συζήτησή μας στις σημερινές μέρες. Νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια, νομίζουμε ότι μπορούμε τα πάντα να τα κατακτήσουμε και ότι θα μπορούμε απλώς να προοδεύουμε στο ζήτημα των κατακτήσεων. Σωστό. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να πει ότι όταν μιλάμε για το δικαίωμα του καθενός, πρέπει να δούμε και το δικαίωμα του παιδιού, όχι μόνο τι θέλω εγώ. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω και χαίρομαι έτσι που το βάλατε ακριβώς σαν σημείωση σε αυτά που λέμε. Μιλάμε για το δικό μου δικαίωμα, το δικαίωμα του παιδιού.
Θέλω να το δικαίωμα το να μπορεί να υπάρχει σε μια οικογένεια. Και εκεί βέβαια προκύπτει το ζήτημα τι εννοούμε οικογένεια. Α, καλά. Αυτή έχετε στιγμή, δίκιο. Γιατί έχετε δίκιο. Όταν το ανέφερε πριν από περίπου 10 μέρες σε εθνικό κανάλι το θέμα των πολυαμορικών σχέσεων, οι άλλοι είπαν ότι δεν τίθεται θέμα στο διαλόγου. Δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, διαλόγου αυτή τη στιγμή. Και όμως μετά από λίγες μέρες άρχισε και αυτό να συζητιέται πλέον στα μέσα. Και γιατί όχι και οι πολυαμορικές οικογένειες. Και γιατί όχι η πολυγαμία. Εντάξει. Οι δυτικές κοινωνίες, και αυτό θέλω να το βάλω επίσης σαν παράδειγμα, δείτε γιατί αυτή την ώρα στη Μεγάλη Βρετανία ή στην Αμερική, λευκή, δυτική, εγκολπώνεται το Ισλάμ. Τι κάνει έναν άνθρωπο που έχει στις πλάτες του την νεωτερικότητα, τον διαφωτισμό, τη μεταρρύθμιση, την αντιμεταρρύθμιση, την εκοσμίκευση, την επιστημονική επανάσταση, να αποφασίζει ότι θα βρει τις απαντήσεις της ζωής του μέσα από το Ισλάμ. Και μάλιστα πολλές φορές μέσα από πολύ συντηρητικές εκφάνσεις του Ισλάμ, γιατί και το Ισλάμ έχει και αυτό, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, και φιλελεύθερες εκφράσεις. Ήθελα... Τι κάνει μια γυναίκα να αποφασίζει στη Μεγάλη Βρετανία να φορέσει μαντήλα. Ναι. Και δεν μιλάω για μια γυναίκα που κατάγεται από το Πακιστάν ή από την Τινησία. Μιλάμε για μια Σκοτσέζα, που αναφερθήκατε και στη Σκωτία πριν. Είναι πολλές οι εξελίξεις που γίνονται. Και μάλιστα και τα λέτε. Έχω μια οικουμενική ανάγνωση. Τα λέτε σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κλιτεροδεκτομής. Ένα έθιμο που βάρβαρο. Τι επειδή έθιμο. Είχα και συζήτησα για το θέμα αυτό στην Αιθιοπία, πρέπει να σας πω ότι δεν αφορούσε τους γηγενείς και μάλιστα δεν αφορούσε τις ανημιστικές λατρείες, όπως λέμε, δηλαδή τις λατρείες των Ισαγενών, αφορούσε τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους της Αφρικής. Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε ή δυνατόν σε μία πρόταση, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου και θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση, γιατί εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την προσέγγιση που κάνετε, κύριε Κοσμίδη. Με ρωτάει εδώ ο Νικόλας, θεωρεί εκτός όλων των άλλων ο κύριος Κοσμίδης ότι η προσέγγιση που επιχειρείται, προσέξτε τι ρωτά, μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, το λέει σχηματικά, εντάσσεται και αυτή μέσα στις ευρύτερες τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές? Σε ένα βαθμό ναι, γιατί υπάρχει και η θρησκευτική διπλωματία και στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε πιο επισταμένα για τα ζητήματα του πώς οι θρησκευτικές κοινότητες καλώς ή κακώς παίζουν και έναν γεωστρατηγικό ρόλο ή γίνονται και εργαλεία των κέντρων εξουσίας. Αυτό άλλωστε ήταν διαχρονικό. Από την ώρα που οι χριστιανοί αποφάσισαν να στρέψουν τα βλέμματά τους από την ουράνια πατρίδα τους στην κυρίως επίγεια πατρίδα τους, και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για το τι γινόταν τους τρεις πρώτους αιώνες και πότε οι εκκλησίες στρέφονται από τον ουρανό στα επίγεια και στην εξουσία που διαχειρίζεται τον κόσμο. Ναι, οι εκκλησίες γίνονται κομμάτι και αυτών των μεταβολών, διεργασιών και εξελίξεων. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κοσμίδη, για αυτή την πολύ ζωντανή συνομιλία σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Γεια σας.